Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020, και έχουμε ένα πολύ ωραίο vlog. Ρωτάει λοιπόν η φίλη, κλασική περίπτωση παίχτη ή ένας ακόμα δυστυχισμένος άνθρωπος? Φτιάξατε καφέ? Εγώ εδώ είμαι. Τι ωραία, μέσα σε αυτό το κρύο, γιατί έχει κρύο αυτές τις μέρες, ένα ζεστορόφημα μας βοηθάει πολύ να ξεκινήσουμε τη μέρα μας τουλάχιστον με κάποια ζεστασιά. Δεν ξέρω, νιώθω ότι ο καφές δίνει ζεστασιά και στη ψυχή. Έτσι το έχω συνδέσει, γιατί πάντοτε την ώρα που πίνω καφέ διαβάζω ψυχοφέλιμα πράγματα ή προσπαθώ να κάνω ψυχοφέλιμα πράγματα. Κυρία Θέκλα, είμαι μια κοπέλα στα 20 plus. Δουλεύω και μένω μόνη μου. Μπράβο, αγάπη μου. Πάντα ήμουν δυναμική, ήξερα τι ήθελα, προσπαθούσα πολύ και τα κατάφερνα. Μπράβο. Πάντα όμως είχα θέματα στις ερωτικές μου σχέσεις. Ίσως λόγω του ότι ο πατέρας μου δεν νοιάστηκε ποτέ ουσιαστικά για μένα. Πάντα ένιωθα δεύτερη στη ζωή του, μια εβδομαδιαία ευχάριστη γι' αυτόν απασχόληση, έτσι για να νιώθει ότι έκανε το καθήκοντος πατέρας. Φαντάζομαι ότι ήταν διαζευγμένοι οι γονείς σου. Ώσπου πριν από κάποια χρόνια, με την αποκάλυψη εντός αγωγικών της κρυφής εντός αγωγικών ζωής του, αποφάσισα να τον βγάλω από τη ζωή μου, αφού μόνο κακό μου έκαναν τα ψέματα και η διαφορία του. Άρα αυτή τη στιγμή με τον πατέρα σου δεν επικοινωνείτε. Έχεις βγάλει τον πατέρα σου από τη ζωή σου. Μάλιστα. Το κρατάμε ως κρατούμενο αυτό, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει στην πορεία. Θέτω ένα ερώτημα, αν έχεις δουλέψει ψυχοθεραπευτικά αυτό το θέμα. Θα το δούμε και στην πορεία. Οι σχέσεις μου μέχρι σήμερα ήταν προβληματικές. Η πρώτη ήταν με έναν άνθρωπο drama queen. Ψεύτη, drama queen, αυτός που δημιουργεί δράματα. Ο οποίος μέχρι σήμερα προσπαθεί να επιβάλλει την παρουσία του στη ζωή μου χωρίς να τα καταφέρνει. Η δεύτερη σχέση μου ήταν με κάποιον για τον οποίο το σεξουαλικό ενδιαφέρον μου ήταν μηδενικό, λόγω έλλειψης ουσιαστικής συναισθηματικής σύνδεσης, άρα τον δεύτερο δεν τον ήθελες. Και δικαιούσε να μην το θέλεις, δεν μπορούμε να τους θέλουμε όλους. Η τρίτη ήταν και η καλύτερη. Με έναν άνθρωπο επιβλητικό, απότομο, το καλύτερο φαντάζομαι το λες ηρωνικά, απότομο, εξουσιαστικό, ο οποίος δεν ήταν ποτέ δίπλα μου στα προβλήματα της σχέσης μας. Ανέχτηκα πολλά. Φωνές, αδιαφορία, έλεγχος, ψέματα, όλα αυτά νιώθοντας το βάρος του ότι δεν κάνω αρκετή προσπάθεια όπως έλεγε. Και τις 2 φορές που χωρίσαμε έκλεινε τη συζήτηση με το ότι με αγαπά πολύ, περισσότερο από ότι εγώ και δεν προσπάθησα αρκετά. Αυτό το blaming, αυτό να προσπαθεί να σου ρίξει την ευθύνη δεν μ' αρέσει. Και όχι, ούτε τα άλλα μ' αρέσουν δηλαδή, για να είμαι ξεκάθαρη. Και αυτό με έκανε πάντα να γυρίζω πίσω. Ώσπου κουράστηκα, άδειασα και μετά από ψυχοθεραπεία έφυγα. Να το εδώ. Όταν είμαστε σε προβληματικές καταστάσεις, όταν είμαστε σε τοξικές σχέσεις, είναι πολύ καλή ιδέα να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθούμε και να πάρουμε τις ορθές αποφάσεις σε σχέση με αυτό. Διανύοντας το τελευταίο διάστημα της σχέσης μου, γνώρισα ένα παιδί γλυκό και ήρεμο, ο οποίος έδειξε το ενδιαφέρον του εξ αρχής. Λόγω του χαρακτήρα μου, του είπα την αλήθεια για την τότε κατάστασή μου και του ζήτησα να μην έχουμε επικοινωνία. Στο τέλος της σχέσης μου, τον αναζήτησα και έμαθα από τον ίδιο ότι και αυτός είχε σχέση από την οποία θέλει να χωρίσει. Μάλιστα. Εσύ νόμιζες πως αυτός ήταν ελεύθερος, του είπες την αλήθεια ότι ήσουν σε σχέση, αυτός δεν στο είπε. Μετά που χώρισε όταν τον αναζήτησε, σου είπε: Ξέρεις, εγώ έχω σχέση. Και ρωτώ, κλασική περίπτωση παίχτη ή ενός ακόμα δυστυχισμένου ανθρώπου που ψάχνει την έξοδο διαφυγής από τις στάχτες μιας αποτυχημένης σχέσης? Πόσο μπορεί τελικά ένας άνθρωπος να παρεκκλίνει από τις αξίες του όταν είναι δυστυχισμένος? Θα ήθελα τη γνώμη σου σε vlog, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό έχει έρθει πριν 4,5 μήνες. 10 μέρες μετά έρχεται το πρώτο update. Θέκλα μου, καλησπέρα. Μόλις είδα το βίντεο που ανέβασες για την κοπέλα με το 10 χρόνια μεγαλύτερό της που μάλλον δεν χώρισε ποτέ. Σου στέλνω για να σου πω ότι είναι πολύ παρόμοια ιστορία με τη δική μου. Αν και στη δική μου περίπτωση έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Ξέρω ότι είναι σε σχέση και ότι όπως λέει έχει δώσει χρονικό πλαίσιο σε αυτή τη σχέση για να δει πού θα πάει τελικά. Έχει περάσει ένας μήνας βέβαια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θεωρεί ότι πρέπει να δώσει σε μια κοπέλα που τον απάντησε με τον κολλητό της και που μέχρι σήμερα συνεχίζει να βγαίνει μόνη μαζί του. Αυτά που σου έχει πει αυτός για τη σχέση του δηλαδή. Δεν τα γνωρίζουμε ότι ισχύουν όντως. Αυτά σου έχει πει. Όπως θα το ακούσουμε και σε άλλα vlogs, την ώρα που κλείνει η πόρτα του ζευγαριού
ή την ώρα που είναι μόνο του σε ένα ζευγάρι, είτε παντρεμένοι είτε σε σχέση, μόνο αυτοί γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στη σχέση του. Και έχουμε και το τελικό update. Σε ευχαριστώ που με ενημερώνεις ότι θα το κάνεις vlog. Can't wait, που σημαίνει ανυπομονώ. Να σε ενημερώσω απλώς ότι μέσα από τις επισκέψεις μου στο ψυχολόγο κατάλαβα ότι πρέπει να βάζω όρια για να μην με εκμεταλλεύονται είτε σε συναδέλφους στη δουλειά είτε σε ερωτικούς συντρόφους. Είναι δύσκολο για ένα people pleaser και συνεξαρτώμενο άτομο. Σε παρακαλώ να συνεχίσεις τα βίντεο και ειδικά αυτά του τύπου «Είμαι people pleaser» και αν ναι, πώς να το αλλάξω, που έκανες πρόσφατα και ήταν πολύ βοηθητικά. Σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, δεν προχώρησε η υπόθεση. Να μου στέλνει αυτό το update σημαίνει δεν προχώρησε η υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει κάνει η φίλη που είναι πάρα πολύ ορθό, είναι ότι ξεκίνησε να κάνει ψυχοθεραπεία όταν βρήκε δυσκολίες στην προσωπική της ζωή. Και στην προηγούμενη σχέση για να χωρίσει έκανε ψυχοθεραπεία, την οποία προφανώς και συνέχισε και κατά τη διάρκεια της νέας γνωριμίας. Και αυτό τη βοηθάει να βλέπει ποια είναι τα ουσιαστικά θέματα που έχει. Δηλαδή στο update δεν μας λέει τα βρήκαμε, δεν τα βρήκαμε, χώρισε από τη φίλη του, δεν χώρισε από τη φίλη του, γιατί αυτά δεν είναι η ουσία της δουλειάς μας, της ψυχολογικής, της δουλειάς που κάνουμε τον εαυτό μας. Μας λέει ότι η ίδια έχει καταλάβει πράγματα μέσα από την ψυχοθεραπεία, έχει εντοπίσει η ίδια ότι είναι people pleaser, δηλαδή ότι γίνεται χαλή να την πατήσουν οι άλλοι. Είχαμε κάνει ένα βίντεο πριν λίγες μέρες, αν βάλετε στο search του YouTube people pleaser και το όνομά μου, θα σας το βγάλει. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να ευχαριστήσουν όλους τους άλλους και αφήνουν τελευταίο τον εαυτό τους και τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες. Επίσης έχει παρατηρήσει, έχει εντοπίσει ότι έχει ένα συνεξαρτώμενο τρόπο λειτουργίας. Εγώ αυτό που θα σου πω φίλοι, είναι στη ψυχοθεραπεία που κάνεις, να επαναφέρεις το θέμα του πατέρα σου, για δεν το έχεις επαναφέρει ήδη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους ψέματα και κρυφή μυστική ζωή είχε ο πατέρας σου, ούτε και με ενδιαφέρει από άποψη κουτσομπολιού. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχεις μέσα σου στενοχώρια, έχεις μέσα σου ψυχικό τραύμα από έναν πατέρα τον οποίο τον βιώνεις, τον βίωσες ως ελλιπή πατέρα και ως απόντα πατέρα από τη ζωή σου ουσιαστικά. Και έκοψες σχέσεις με τον πατέρα σου. Εάν τον καιρό που έκοψες σχέσεις με τον πατέρα σου δεν έκανες ψυχοθεραπεία παράλληλα, όπως τώρα που χώρισες και έκανες ψυχοθεραπεία παράλληλα και βοηθήθηκες, υπάρχει μεγάλη περίπτωση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχεις ατέλειωτα θέματα σε σχέση με τον πατέρα σου και το τι συμβαίνει και το τι συνέβη και στη σχέση σου με τον πατέρα σου. Ίσως, λέω, υποθέτω πάλι, εντάξει, με τον ψυχολόγο σου, με την ψυχολόγο σου θα το συζητήσετε και θα το δουλέψετε και θα δείτε τι πραγματικά ισχύει. Υποθέτω ότι ίσως ένα κομμάτι σου νιώθει τρομερά θυμωμένο με τον μπαμπά σου, τρομερά παραπονεμένο που ο μπαμπάς σου δεν ήταν στη ζωή σου όπως εσύ περίμενες να είναι ή όπως έβλεπες άλλους πατεράδες να είναι στη ζωή των παιδιών τους. Και από την άλλη, έχεις ένα κομμάτι σου το οποίο ίσως να λυπάται τον μπαμπά σου, ίσως να νιώθει ενοχή, ίσως λέω, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνουμε εδώ πέρα, ίσως να νιώθει ενοχή ότι δεν έχει πλέον επαφή με τον μπαμπά. Εάν το έχεις δουλέψει αυτό με ψυχολόγο τότε που το έπραξες, δεν έχω να πω τίποτα. Εντάξει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις γονεϊκών σχέσεων, σχέσεων γονιών παιδιών, που ακόμη και στο γραφείο όταν πάει είτε ο γονιός είτε το παιδί, ενώ ακόμη και αν κάνει ψυχοθεραπεία είτε ο πατέρας, η μητέρα, είτε ο γιος, η κόρη, αν κάνουν ψυχοθεραπεία, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο, να διακοπεί η σχέση, αλλά αν διακοπεί διαμέσου της ψυχοθεραπείας ή μάλλον να διακοπεί κατά το διάστημα που γίνεται η ψυχοθεραπεία, θα μείνουν πολύ λιγότερα κατάλοιπα ψυχικά σε αυτόν που διακόπτει τη σχέση και σε αυτόν που δέχεται διακοπή, παρά αν γίνει πάνω σε καυγά, πάνω σε θυμό, γίνει πάνω σε ένα ξέσπασμα, χωρίς την ουσία να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Γιατί ακόμη και με τους γονείς μας, όταν κόβουμε σχέσεις, είναι καλό και για μας τους ιδίους να τους έχουμε βάλει κάτω κάποια πράγματα, να έχουμε θέσει τη θέση μας, να έχουμε ξεκαθαρίσει γιατί διακόπτουμε τη σχέση, να έχουμε κάνει προσπάθειες και
οι οποίες να είναι δημιουργικές προσπάθειες και να μην έχουν επιτύχει και να έχουμε δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι γι' αυτό τον λόγο, γι' αυτό τον λόγο, γι' αυτό τον λόγο διακόπτω τη σχέση και μια καλή διακοπή σχέσης με γονέα, καλή εντός εισαγωγικών, στην καλύτερη περίπτωση δεν νιώθουμε θυμό για αυτόν με τον οποίο έχουμε διακόψει σχέση, συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να συνυπάρξει μαζί μας, εμείς δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε μαζί του, μας κάνει κακό η επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι κάποιος αν έχει γίνει πατέρας ή έχει γίνει μητέρα με βιολογικό τρόπο, αυτό δεν τον καθιστά, δεν την καθιστά και απαραίτητα καλό γονιό. Και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» περιγράφω με πολλές λεπτομέρειες τη γνώμη που έχω για το τι σημαίνει καλός γονιός, κατά τη γνώμη μου πάντα, και τι σημαίνει υπεύθυνος γονιός και γονιός που είναι παρόν στη ζωή του παιδιού του και γονιός που αναλαμβάνει με ευθύνη το γονεϊκό του ρόλο. Συζήτα αυτά με την ψυχολόγο σου, μπορεί να παίζουν ρόλο, μπορεί να μην παίζουν. Τώρα, στο αρχικό ερώτημα που έκανες, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να παρεκκλίνει τις ηθικές του όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχω απάντημα. Έχω απάντηση στο ερώτημα αυτή. Έχω, γιατί έχω δουλέψει με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολες καταστάσεις και έκαναν πράγματα τα οποία κάτω από άλλες ηθικές δεν θα τα έκαναν. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενσυναίσθηση και ανθρωπιά δεν αντέχει και δεν ανέχεται να κακοποιήσει τον όποιον δίποτε. Πέραν των όποιων δικών του προσωπικών κολλημάτων. Για παράδειγμα, είμαι ένας άνδρας, είμαι σε μια σχέση με μια γυναίκα. Όπου παίρνω το παράδειγμα που μας λες για το παιδί που γνώρισες. Αυτή η κοπέλα με έχει απατήσει. Εγώ θέλω να χωρίσω και δεν θέλω να χωρίσω. Είμαι ακόμη προσκολλημένος πάνω της. Γνωρίζω μια καινούργια κοπέλα, η οποία είναι μια κοπέλα που έρχεται και μου λέει ευθαρσός, ξέρεις δεν είμαι μόνη μου, είμαι στα τελειώματα μιας σχέσης και δεν μπορώ να ξεκινήσω τώρα σχέση μαζί σου, ενώ εσύ γαμπρίζεσαι εντωμεταξύ, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Ξεκαθαρίζει η κοπέλα, έρχεται και σου λέει έχω ξεκαθαρίσει και εσύ τότε της λες έχω σχέση και συνεχίζεις να έχεις επικοινωνία με αυτή την κοπέλα, στην οποία παρουσιάστηκε στην αρχή ως ελεύθερος και μετά που χώρισε της πίσω ότι έχει σχέση και δεν νιώθεις ενοχές για αυτή την κοπέλα, αυτό το πράγμα εμένα μου δείχνει μια ανηθικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με τις παριστάσεις. Έχει να κάνει με το ποιόν του ανθρώπου. Δηλαδή σε όσο δύσκολη κατάσταση και αν βρεθούμε, όσο πολύ και αν κακοποιηθούμε, όσο πολύ και αν έχουμε χάσει το δρόμο μας, η ηθική πηξίδα που για τον καθένα η ηθική του είναι προσωπική, Δεν μιλάω για την κοινωνική ηθική, μιλάω για την προσωπική ηθική. Μιλάω για τους κανόνες, τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες που έχει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Δηλαδή, είμαι χάλια εγώ, είμαι σε μια κατάσταση που δεν νιώθω καλά, είμαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να ξεκολλήσω, προσπαθώ να ξεκολλήσω, ψάχνω να βρω αποκούμπι, ψάχνω να βρω δεκανίκι, κρατώ και τα δυο σκοινιά και δεν με ενδιαφέρει πω τι νιώθει το νέο πρόσωπο το οποίο έχω εμπλέξει εγώ σε όλη μου αυτή την κατάσταση επειδή εγώ θέλω να νιώσω καλύτερα. Δεν είναι εγωκεντρικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα, μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση να κάνει μια παρέκκληση, δηλαδή να δημιουργήσει μια παράλληλη σχέση ή να αγαπήσει αλλού ενώ ήδη βρίσκεται αλλού, αλλά όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, εάν είναι άνθρωπος καλλιεργημένος και πνευματικός άνθρωπος, θα αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του και θα πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. Είτε να τελειώσει την πρωταρχική σχέση, το γάμο του ή τη σχέση του που δεν είναι καλή και να μείνει με τη δεύτερη γνωριμία, είτε να διακόψει πλήρως τη δεύτερη γνωριμία και να μείνει με τη σχέση του, να πάει να μείνει με την πρώτη του σχέση ή το γάμο του, να πάει να πει ξέρεις, συγγνώμη, έκανα λάθος, ένιωθα άσχημα και ήθελα να βρω λίγη παρηγοριά, προσκολήθηκα σε σένα, ένιωσα καλά από σένα, συγγνώμη που δεν σου είπα από την αρχή πως ήμουν παντρεμένος, ήμουν σε σχέση, όμως τώρα είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να χωρίσω, γι' αυτό για να μην σε ταλαιπωρώ, θέλω να διακόψουμε κάθε επαφή. Αυτό είναι το έντιμο. Για μένα δεν είναι παράδοξο ένας άνθρωπος που πιέζεται πολύ να κάνει κάτι που δεν θα έκανε κάτω από άλλες συνθήκες. Το πώς το διαχειρίζεται στην πορεία είναι εκεί που δείχνει τη στόφα του ανθρώπου και την ποιότητα του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις εσύ, νομίζω περισσότερο θα με καταλάβετε και εσύ σίγουρα θα με καταλάβεις, γιατί δεν με καταλάβεις. Σου στέλνω την αγάπη μου και σου εύχομαι κούκλα μου έτσι όπως είσαι δυναμική και ανεξάρτητη στα υπόλοιπα να τα καταφέρεις, να μπορείς να συνδέεσαι
με υγιή ψυχική συνδεσιμότητα με τους ανθρώπους γύρω σου και να τα καταφέρεις και στις ερωτικές σου σχέσεις να βρεις, να βρεθείς σε μια κατάσταση που να έχεις υγιή σχέση με τον εαυτό σου και να μην μπορείς να δημιουργήσεις τίποτε άλλο παρά μόνο υγιείς σχέσεις. Την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.